φορά πρέπει να φέρουμε να υψώσουμε και τη σημαία του επιτροχών. Όπως σημαία ύψωσε και η Audi στην κατηγορία των μεγάλων πολυτελών οχημάτων ελευθέρου χρόνου με το Q7. Και όταν λέμε μεγάλο και πολυτελές, το εννοούμε και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό. Το μήκος των 5 και πλέον μέτρων σε συνδυασμό με τα 2 μέτρα του πλάτους και την ογκώδη σχεδίαση δημιουργούν ένα αμάξωμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ένα αμάξωμα το οποίο η εικόνα δεν μοιάζει με κανενός άλλου, ενώ φυσικά δεν πρόκειται να περάσει από πουθενά απαρατήρητο. Ωστόσο, παρά την ογκώδη αισθητική του, οι σχεδιαστές του κατάφεραν να του προσδώσουν μια πρωτότυπη καλεσθησία, αφού η τελική εντύπωση είναι θετική. Στο εσωτερικό, ο πλούσιος εξοπλισμός, ο οποίος μάλιστα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο άγγιζε τα όρια της υπερβολής, η διάχυτη πολυτέλεια και η άκρως προσεγμένη ποιότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Φυσικά, οι άφθονοι χώροι για 5 άτομα είναι αναμενόμενοι, ενώ προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί και τρίτη σειρά καθισμάτων. Έχει στη διάθεσή του μια πλειάδα ρυθμίσεων και πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες του, τις απαιτήσεις των επιβατών αλλά και τις οδικές συνθήκες. Αυτές αναλαμβάνει να τις αντιμετωπίσει ο V8 κινητήρας των 4.200 κυβικών με τους 350 ύπους και το χαρακτηριστικό μπάσο ήχο. Σε ασφάλτινες συνθήκες, ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει ηλεκτρονικά την ανάρτηση ανάλογα με το στυλ και το ρυθμό που θέλει να ακολουθήσει. Μπορεί επίσης να βάλει το πολύ καλό εξάρι κυβότιο στη χειροκίνητη λειτουργία και να μετατρέψει το Q7 σε ξεκούραστο δρομέα μεγάλων αποστάσεων. Ιδιαίτερα βοηθάει στην όλη συμπεριφορά του αυτοκινήτου το πολύ καλό εξάρι αυτόματο κυβότιο της Audi. Βέβαια, στον αυτοκινητόδρομο τόσο ο θηριώδης κυβισμός των 4.200 κυβικών, τόσο και τα 350 άλογα, σε συνδυασμό με όλα τα ηλεκτρονικά καλούδια στις αναρτήσεις που έχει βάλει επάνω η Audi, το Q7 ταξιδεύει πραγματικά αρχοντικά και απολαυστικά, διότι παρά τον όγκο του, επιταχύνει, στρίβει και βρενάρει με ιδιαιτέρως ικανοποιητικό τρόπο, ενώ η ησυχία στο εσωτερικό υπάρχει ανεξαρτήτως ταχύτητας και οδικών συνθήκων. Δούμε όμως τι κάνει και στους επαρχιακούς δρόμους και όχι μόνο στους επαρχιακούς αλλά και στους πολύ επαρχιακούς.
Εκεί το μέγεθος και ο όγκος του είναι μεν εμφανή στοιχεία, δεν προβληματίζουν ωστόσο, αρκεί φυσικά ο οδηγός να μην ξεχαστεί και νομίζει ότι οδηγεί ένα μικρό αυτοκίνητο. Εντονότερα αισθητό γίνεται το μέγεθος του αυτοκινήτου όταν κινηθείτε σε πόλεις και κυρίως σε χωριά. Εκεί, στα στενά δρομάκια, το Q7 από τη μία σαφώς δεν βρίσκεται στο στοιχείο του, από την άλλη όμως και με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών που έχει, δεν δυσκολεύει ιδιαίτερα τον οδηγό του. Ωστόσο, είχε έρθει η ώρα να δούμε και τη συμπεριφορά του σε εκτός δρόμου καταστάσεις. Αν και ο χαρακτήρας του δεν είναι αυτός ενός σκληροτράχυλου τετρακίνητου. Η κίνηση της Audi σε συνδυασμό με την αυξομοίωση της απόστασης από το έδαφος, αν έχετε επιλέξει την προαιρετική αρανάρτηση, αποδεικνύονται αρκετά ικανές στις χωμάτινες καταστάσεις. Η ειδική λειτουργία του ESP για εκτός δρόμου συνθήκες είναι πολύ καλή και αν δεν το λυπηθείτε θα σας πάει πολύ πιο μακριά από ό,τι φανταζόσασταν. Εμείς πάντως, αν και δεν το συνηθίζουμε είναι η αλήθεια, το λυπηθήκαμε, καθώς επρόκειτο για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με μόλις 1200 χιλιόμετρα στο κοντέρ του. Εντός αυτοκινητοδρόμου, αρχοντικό. Στους επαρχιακούς δρόμους, άνετο παρόλο τον όγκο του και το βάρος του, και εκτός δρόμου, αν και δεν το βγάλαμε τα μάτια, έδειξε ότι είναι διατεθειμένο να πάει σαν σχεδόν καθαρό έμπο. Η Audi, αν και αργοπόρησε αρκετά να εισέλθει στην κατηγορία, κατάφερε να το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο, αφού το Q7 θα καταφέρνει παντού καλά. Ένα πολυτελές, όπως και να το κάνουμε, οικογενειακό αυτοκίνητο, που σε μετακινεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με φοβερή άνεση και ασφάλεια, αρκεί να διαθέτεις 85.000 ευρώ για τη βασική έκδοση του μοντέλου ή 112.000 για το μοντέλο που οδηγούμε και τον εξοπλισμό που αυτό έχει. Είπαμε, η αρχοντιά στοιχίζει.